κλίμα από αυτά, φίλες και φίλοι. Και πάμε. Θα αλλάξουμε. Θα σας πάμε νησιώτικα τώρα. Έτσι. Ελάτε να πάμε στο όμορφο νησί της Νάξου. Χρήστος Νέζος, λοιπόν, είναι κοντά μας. Καλημέρα, Χριστό. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Γιώργο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα ζηλεύετε λίγο το που βρισκόμαστε. Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε πίσω μας ένα βίντεο γκολ και εσύ έχεις πίσω σου έναν ελαιώνα. Δεν παίζεις δικιά. Έχω έναν ελαιώνα και κοιτάξτε, έχω λόγο για τον ελαιώνα και έχω να σας δείξω, έτσι να σας φτιάξω την όρεξη για το πρωινό, όσοι δεν έχουν πάρει πρωινό, να δώσουμε και μια ιδέα. Πρέπει να πω και να σας καλωσορίσω στην γιορτή πατάτα, στο μεγάλο γεγονός του Αιγαίου, mm-hmm. που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στην Άξο, και φέτος θα γίνει και μαζί και με το Food Experience, το πέμπτο Food Experience, όπου πρέπει να πούμε γιορτάζουν οι μικρές Κυκλάδες. Αύριο έχουμε επίσκεψη στα Κουφονίσια. Πέρσι πήγαμε στη Σχοινούσα και στην Ηρακλιά. Είναι, όπως το είπαμε, ένα μεγάλο γεγονός για το νησί της Νάξου, αλλά και γενικά για τη γαστρονομία. Γιατί μην ξεχνάμε, ναι. Άννα και Γιώργο, βρισκόμαστε στο νησί της γαστρονομίας. Έτσι, λοιπόν, γιορτή πατάτας. Γιορτή πατάτας, παύλα, food experience. Ακριβώς. Και κοιτάξτε, έτσι εντάχει, θα σας δώσω μια μικρή συνταγή. Έχω εδώ πέρα, είμαστε στο ξενοδοχείο Infimedia, το οποίο δείξαμε τον ελαιώνα, όχι τυχαία, διότι είναι πολύ διάσημο στο εξωτερικό. Γίνονται masterclass μέσα στον ελαιώνα. Τώρα, αν άνοιγε το πλάνο, θα υπάρχουν Αμερικανοί από το New Jersey που ετοιμάζονται για να πάρουν το προϊόν τους μέσα στον ελαιώνα, που είναι γεμάτο ελιές εδώ με το μαγικό λάδι της Νάξου. Να τους βάλετε να τις μαζέψουν κιόλας. Έτσι εντάχει γρήγορα τη συνταγή. Να τους βάλετε. Να τις μαζέψουν. Κατερίνα κιόλας. Μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Λοιπόν, να δούμε και τη συνταγή. Ναι, πρέπει Χρήστο. Να τους φέρουμε όμως έκανα δύο μήνες. Έτσι. Να δουν τη γλύκα. Βέβαια. Ακριβώς. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι μας έχετε ετοιμάσει, Χρήστο. Καλημέρα σας. Ρίχνουμε λίγο λάδι στο τηγάνι. Ίσα να κάψει λίγο, εφόσον έχω βράσει τις πατάτες Νάξου και τις έχω τρίψει στο χοντρό το τρίφτη. Μάλιστα. Ρίχνω στο τηγάνι. Πάρα πολύ απλό, καταλαβαίνετε. Βάζω τον πάτο του τηγανιού με βραστή πατάτα τριμμένη στο χοντρό τρίφτη. Και ρίχνουμε κεφαλογραβιέρα μία στρώση. Γραβιέρα Νάξου, λοιπόν, το μαγικό τυρί, το διάσημο. Κοιτάξτε τι απλή. Πιπέρι πάνω στην πατάτα. Ρίχνουμε γραβιέρα Νάξου. Έχουμε σκεπάσει τη μία στρώση πατάτα. Ξαναρίχνουμε μία στρώση πατατούλες βραστές, τριμμένες στο χοντρό τρίφτη. Πάλι λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι και ξαναρίχνουμε πάλι γραβιέρα τριμμένη Νάξου. Εφόσον όμως έχει κάψει το λάδι, κάνουμε με το πιρουνάκι μας ελαφριά για να γίνει η φόρμα μας, λιώνοντας τα τυριά. Κατερίνα, το γυρίζεις και ανάποδα και ή όχι? Το γυρίζω όπως είναι ο μελέτα. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω, Άννα μου, αν μπορέσεις να το κάνεις. Να πάρει ένα χρυσαφένιο χρώμα. Νομίζω ότι Χρήστο, είναι δυσκολία. Ναι, και γυρίζουμε. Δεν ήξερα σήμερα το μεσημέρι τι θα μαγείρευα. Ναι. Μου δίνεις ωραία ιδέα. Τα τυριά και έχει γίνει σε ακριβώς, φόρμα. Ακριβώς, πανεύκολο. Βράζουμε τις πατάτες μας, γραβιέρα Νάξου να έχουμε μαζί μας, τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Λαδάκι, δύο κουταλιές. Να το, για να σας ανοίξω την όρεξη. Και πάμε, κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για γαστρονομία. Πρόσεχε, έχω τον εικονολήπτη εδώ του Άξιον 24 και είναι ακριβώς στην πισίνα. Και επειδή φοβάμαι μην πέσει στην πισίνα, γιατί πέρσι μας είχε πέσει στη Σχοινούσα, θέλω το. Ναι, ακριβώς. Ο Ανέστη. Πέρσι τον έχασα την ώρα που βγαίναμε στον αέρα, έπεσε σε ένα χαντάκι στη Σχοινούσα. Αυτά πάλι στο Food Experience. Οπότε για να έχουμε λίγο προσοχή. Όμως, κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Η γιορτή πατάτας, mm-hmm. μάλλον η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, που σκέπτεται πάντα και έχει στην άκρη του μυαλού της τον άνθρωπο, γιατί μιλάμε εδώ, παιδιά, για 1.200 αγροτοκτηνοτρόφους που ζουν στο νησί, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πολύ σκορές. Φέτος, λοιπόν, τι γίνεται. Η γιορτή πατάτας έχει θέμα κλιματική αλλαγή και γαστρονομία. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών τι θα κάνει φέτος? Θα βραβεύσει σαν φόρο τιμής στους ανθρώπους που την εξυπηρετούν, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τους μετεωρολόγους. Θα τους βραβεύσει για την συνεισφορά τους στη ζωή τους, για να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το μυαλό του που το έχει κάθε μέρα. Μας βλέπουν και μας ακούνε τώρα μέσω του Action 24 σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Και βλέπουν και οι αγρότες τι κάνουν κάθε μέρα, στείνονται για να δουν τι καιρό θα κάνει. Σύστησέ μας τον κύριο που έχεις δίπλα σου. Θα προχωρήσει να πούμε μια καλημέρα και να μας πει. Τον κύριο που είναι ανάμεσα σε σένα και τον Δημήτρη Καπούνη. Καλημέρα, ο κύριος Δρύς.
Και ο Δημήτρης, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, ο κύριος Δρύς είναι ο διευθυντής της σχολής της μετεωρολογικής υπηρεσίας, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μαθαίνει τους μετεωρολόγους ξεχωριστά πράγματα. Κύριε Δρύ, ο λόγος εσάς να μας πείτε για το αφιέρωμα που κάνει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών εδώ στη Γιορτή Πατάτας με το θέμα της γαστρονομία και κλιματική κρίση ή αλλαγή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Χαιρετώ όλους σας. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς δύο σκέλη θα έχει η παρουσίαση. Πρώτα θα είναι για το κλίμα της Νάξου και πόσο έχει επηρεαστεί από την κλιματική κρίση. Και δευτερευόντως θα είναι, αν θέλετε, να πούμε γιατί το κλίμα της Νάξου αυτό που έχει ευνοεί την ποιότητα. Που είναι πάμε να τα δούμε, κύριε Δρύ, γιατί συμβαίνει αυτό. Των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της Νάξου και τη γεύση τους. Πάμε με τη σειρά. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι το κλίμα της Νάξου είναι ένα τυπικά μεσογειακό κλίμα, με ήπιους και βροχερούς χειμώνες, με θερμά και ξηρά καλοκαίρια, δηλαδή λόγω ανομβρίας. Και επιπλέον έχει μεγάλη διάρκεια ηλιοφάνειας μέσα στον χρόνο. Έχουν πολλές ώρες ηλιοφάνειας μέσα στον χρόνο. Να πούμε τώρα ένα κύριο χαρακτηριστικό του κλίματος της Νάξου είναι το εξής. Ότι το χειμώνα η θερμοκρασία μέσα σε μια μέρα κυμαίνεται κατά μέσον όρο από 10 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό ευνοεί. Ενώ το καλοκαίρι επίσης η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή ένα μικρό ημερής θερμοκρασιακό εύρος σε κάποιες υψηλές τιμές. Και αυτό ακριβώς είναι η ποιότητα που λέμε ότι εμφανίζει το κλίμα. Ας το κρατήσουμε λοιπόν αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας και πάμε παρακάτω. Πρέπει να το συντομεύσουμε λίγο, κύριε Δρύ. Χρησιμοποιεί τρεις διαδικασίες. Θα μας βοηθήσει λίγο και ο Χρήστος που μας ακούει. Λίγο να το συμπυκνώσουμε. Αυτό λοιπόν δίνει τα εξαιρετικά προϊόντα της Νάξου στην ποιότητα την οποία τη γνωρίζουμε και ελπίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή δεν θα το αλλάξει. Καταρχάς να πω κάτι. Η κλιματική κρίση δεν φαίνεται. Η κλιματική κρίση δεν έχει επηρεάσει το κλίμα της Νάξου. Δηλαδή, αν πάρουμε βροχή, η συχνότητα και η ένταση των βροχοπτώσεων, η συχνότητα και η ένταση των ισχυρών ανέμων, η συχνότητα και η ένταση των θερμοκρασιών, στην Νάξου δεν έχει αλλάξει από τις παρατηρήσεις τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν έχουμε καύσωνες, δεν έχουμε χιονιάδες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι. Κύριε Δρύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, ωραία. Θα μας δώσετε λίγο πίσω τον Χρήστο. Ναι, να πω μόνο αν θέλετε δύο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο σε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, τα προϊόντα της Νάξου, όπως είπε και ο κύριος Δρύς, ο διευθυντής της σχολής. Δεν θα γλιτώσουμε από εσάς με τίποτα. Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Καπούνης, πρόεδρε. Να πούμε ότι είναι και ο μετεωρολόγος του Άξιον εδώ. Βέβαια, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Άννα Γιώργο. Πρόεδρε, το βραβείο στους μετεωρολόγους τι θα είναι? Εγώ θα έδινα ένα κεφάλι γραβιέρα. Τώρα με τον Καπούνη μιλάς, Γιώργο μου. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει απονομή για να πάρει τότε να δοθεί το. Η αλήθεια είναι αυτή, Χρήστο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φεστιβάλ Γιορτή Γραβιέρας και το πέπτο φεστιβάλ. Ναι. Και καλά με όλο τον κόσμο να έρθει στην Άξο. Ελάτε όλοι, σας περιμένουμε. Να είστε καλά, μακάρι να μπορούσαμε. Χρήστο, γεια σας. Και η Φιλίτσα, τα φιλιά μου και στη Φιλίτσα. Ακριβώς. Λοιπόν, φιλιό Γιαννακοπούλου, τα φιλιά της, την αγάπη της και λέει κάθεσαι μπροστά εκεί στα πιάτα. Και από μένα την αγάπη μου. Είσαι έτοιμος να μπεις να φας. Είσαι έτοιμος. Να σε καλά. Να σε καλά, Χριστό. Επειδή με ξέρει, φιλιό, έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια. Φιλίτσα μου, για σένα θα την κρατήσω με την επόμενη φίλη. Για τα γενέθλια, να τη σβήσει. Και ο Ανέστης σου στέλνει την αγάπη τη. Έγινε. Καλημέρα σα, καλημέρα. Γεια, ευχαριστούμε. Και όλους να περάσετε όμορφα. Διαφημίσεις σε λίγο, ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού για τα δάση, ο κ. Γιώργος Σαμίρας.